Αν και καθυστερημένα σήμερα έχουμε τις εξής διαβεβαιώσεις και βεβαίως αυτά τα μεταφέρουμε στους γονείς. Πρώτον, για το νηπιαγωγείο της παλιάς πόλεως και για το 12ο νηπιαγωγείο που περισσεύουν περίπου 30 παιδιά, μπορεί να είναι 32, μπορεί να είναι 35, εκεί θα μας, δοθούν, θα μας δοθεί το κτίριο του ΚΑΠΗ. Εκεί θα φιλοξενήσει τα παιδάκια νήπια και προνήπια από τις παλιά πόλεις και το 12ο νηπιαγωγείο. Για όσο διάστημα ε, χρειαστεί για να έρθουν τα κοντέινερ στα τρία λίκια. Για τα παιδάκια που πλεονάζουν στο δημο, τα νήπια και προνήπια στο νηπιαγωγείο Μαντουκιού θα παραχωρηθεί ο χώρος του 13ου νηπιαγωγείου στον Κοτσέλα είναι όμορες, νηπιαγωγείο. Βεβαίως έχουμε και τη διαβεβαίωση ότι ετοιμάζεται και το νηπιαγωγείο, ε, ετοιμάζεται και η αίθουσα απέναντι από το ένα το νηπιαγωγείο, επίσης στον, από το ένα, δίπλα από το ένα νηπιαγωγείο στον Κοτσέλα, όπου θα φιλοξενήσει παιδιά τα οποία έχουν έρθει στο 11ο νηπιαγωγείο και έχει γεμίσει παραπάνω από ό,τι προβλέπει ο νόμος, εννοώ δηλαδή στις, στις εργατικές κατοικίες και τα πλεονάζοντα παιδάκια όσοι γονεί επιθυμούν από το νηπιαγωγείο του ποταμού. Για τον, ε, περισσεύοντα παιδάκια από το νηπιαγωγείο των καναλίων, 30 τον αριθμό, νήπια και προνήπια περίπου, εκεί θα μας δοθούν η αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου. Είναι σε επικοινωνία, όπως μας είπε το τονίζω, αυτά αυτές τις επικοινωνίες και αυτές τις διαβουλεύσεις δεν τις έχει κάνει η εκπαίδευση μας έχει ενημερώσει η εντεταλμένη σύμβουλος παιδείας του Δήμου είναι σε επικοινωνία με τον πολιτιστικό σύλλογο και θα μας δοθεί προσωρινά μέχρι να έρθουν πάλι επαναλαμβάνω τα κοντέινερ στα κανάλια θα δοθεί προσωρινά το... η αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου έχουν δοθεί εντολές σχετικές στις προϊστάμενες των υπηαγωγείων, είμαστε στη διάθεση όλων οποιαδήποτε απορία να την δώσουμε. Αυτά τα γεγονότα που ικανοποιήθηκαν και που προανέφερα την τελευταία στιγμή δεν είναι ευθύνη της εκπαίδευσης, του ναντίον έχουμε δώσει πολύ μεγάλη μάχη με τα προβλήματα, όχι με τους ανθρώπους, όχι με τους θεσμούς, αλλά με τα προβλήματα, αλλά έχουμε ένα όριο εξουσίας. Τη περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου στο Σπαρτίλα. Επειδή δεν έχουν τουαλέτες, μας υποσχέθηκε ο Δήμος ότι έρχονται τουαλέτες χημικές να τοποθετηθούν έως ότου αποκαταστήσουν το, το, το ζήτημα που δημιουργήθηκε εκεί. Υπάρχει ζήτημα με τις καθαρίστριες. Αυτό είναι αλήθεια μεταφέρθηκε στη σημερινή σύσκεψη και από τους διευθυντές των σχολείων και από τις προϊστάμενες των υπηαγωγείων. Θέλω να πω το εξή. Σε αυτή τη μάχη, γιατί πρόκειται για έναν πόλεμο, όπου όλοι είμαστε μέσα στο χαράκομα, ας κοιτάξουμε να γίνουμε οι καλύτεροι μαχητές, οι καλύτεροι πολεμιστές, να πολεμήσουμε τα προβλήματα. Αναφέρω λοιπόν και λέω, τα προβλήματα τα πολεμάμε με δύο τρόπους. Πρωτίστως τα λύνουμε, αλλά αν χρειαστεί και πίστοση χρόνου, τη δίνουμε και τα διαχειριζόμαστε. Πάνω απ' όλα όμως είναι να μπουν τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά σε αυτή τη φάση πρέπει να βρεθούμε όλοι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και η πρώτη γραμμή της μάχης είναι τις 14 του μηνός τα παιδάκια μας να είναι μέσα στο σχολείο. Πρέπει να είναι στο σχολείο.